Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Παλιά, παλιός έχεις μείνει. Ως νησιώτες τώρα και δεν λέμε τώρα... και νησιωτική πολιτική, εμείς είναι δυνατόν. Καλημέρα, καλημέρα. Υπουργέ, τι κάνεις. Ξέρετε, αυτός ο τίτλος του εμπορικής ναυτιλίας έχει μείνει από το παρελθόν. Γιατί Έλα, αληθώς. Μετά πριν 10 χρόνια που ορκίστηκα, ήταν Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχετε δίκιο. Το εμπορική στο φα... Εν τω μεταξύ μου το έχουν γράψει, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εδώ. Και παρόλα αυτά, εγώ είπα εμπορική ναυτιλία. Έχω μείνει. Φέρε την ηλικία μας, καταλάβατε. Καταρχήν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, εκεί με το. Το ιστιοφόρο. Στην Κάρπαθο. Τι ξέρουμε, ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Κοιτάξτε, γίνεται μια επιχείρηση διάσωσης όπως έγιναν και διάφορες άλλες επιχειρήσεις μέσα στη νύχτα. Και συνεχώς γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης. Πολλές από αυτές πλέον τις προβάλλουμε όταν υπάρχει το κατάλληλο υλικό. Ακριβώς γιατί, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα διαβάζω και στο Διεθνή Τύπο αλλά και σε μερίδα του Ελληνικού Τύπου ότι το λιμενικό πνίγει κόσμο όταν καθημερινά το λιμενικό κάνει διασώσεις. Και γι' αυτό το λόγο τους έχω δώσει την εντολή. Τι υπάρχει σε υλικό το οποίο καταγράφεται, να το δίνουμε στη δημοσιότητα ακριβώς για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος την προσπάθεια που κάνουν κάθε μέρα οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού να βγάλουν ανθρώπους σώους από τη θάλασσα. Μας είπε ο κύριος Παπαδημούλης προηγουμένως. Σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλω να πω ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Σήμερα δεν είναι μία από αυτές τις μέρες, ή μάλλον υπάρχει μία μπουνάτσα στο Αιγαίο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο καύσωνας τον οποίο, τον οποίο έχουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Παπαδημούλης προηγουμένως μας είπε ότι έχει έρθει στην Ελλάδα ένα κλιμάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επισκέφθηκε και τον Άριο Πάγο και ότι υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, για το αν θα γίνει, αν πρέπει να γίνει ανεξάρτητη έρευνα για το θέμα της πύλου, παραδείγματος χάρη. Θα σας πω... Ναι. Πέστε μας επ' αυτού. Θέλετε να σας απαντήσω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Καταρχάς, μέσα στη βδομάδα, την Τρίτη, είχα εδώ τον επικεφαλής του Frontex και την επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Και τα θέματα της συνεργασίας της Ελλάδος με το Frontex και τα θέματα του ναυαγίου της Πύλου και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καλύτερο συντονισμό αλλά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως παρουσιάζεται από μερίδα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις ερωτήσεις τις οποίες θέτουν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αποχώρησης του Frontex από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί κατά κόρον αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το δεύτερο το οποίο έχει υποθεί είναι ότι και έχει ζητηθεί από μερίδα του Διεθνούς Τύπου αλλά έχει ζητηθεί και από κάποιους ευρωβουλευτές να γίνει μία ανεξάρτητη έρευνα. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά προσβλητικό. Εξαιρετικά προσβλητικό για τη χώρα. Η χώρα έχει θεσμούς, έχει δικαιοσύνη, έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, της οποίας η συνταγματική επιταγή για την εξαρτησία τηρείται. Και η οποία έχει αναλάβει αυτές τις. Ναι, τώρα εγώ δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πολύ φανταστώ ότι θα γινόταν κάτι στη Γερμανία και θα βγαίνανε οι Γερμανοί ευρωβουλευτές να πούνε να έρθει διεθνής έρευνα να κάνει έρευνα και όχι η γερμανική δικαιοσύνη. Και διεθνής έρευνα ad hoc με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και αυτή την εμπειρία. Γιατί εντάξει, ένας ευρωβουλευτής ή κάποιος εκπρόσωπος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης δεν είναι δικαστής, δεν είναι ανακριτής, δεν είναι εισαγγελέας. Που θα κάνει πραγματικά μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση με βάση τους νόμους. Είναι πιο πολύ για το σοου και λιγότερο για την ουσία. Να ρωτήσω, λέει ο κ. Παπαδημούλης. Όχι δεν τα συζητάει, ούτε τα συζητάει. Αλλά δεν θα τα συζητούσε καμία κυβέρνηση. Όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα συζητούσε κάτι τέτοιο. Λέει ο κ. Παπαδημούλης να τους δώσουμε στοιχεία. Ότι είναι, η χώρα είναι μπανανία. Λέει ο κ. Παπαδημούλης να δώσουμε στοιχεία. Η ερώτηση είναι σε μυστική διαδικασία ανάκριση γίνεται αυτό. Δόξα τω Θεώ στοιχεία προς τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές διότι τρέχει και η έρευνα από την πλευρά που διέταξε ο κύριος Ντογιάκος ο μέχρι πρότινος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Δεν ξέρω αν έληξε η θητεία. Έληξε η θητεία του, κύριε Υπουργέ. Έληξε. Άρα σωστά το είπα μέχρι πρότινος. Και από την πλευρά του ναυτοδικείου έχουν παρασχεθεί όλες οι διευκολύνσεις και ό,τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Αλίμονο, αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι ένα σώμα ασφαλείας το οποίο διέπεται από το στρατιωτικό κανονισμό λειτουργίας στο λιμενικό θα αρνηθεί τη συνδρομή και την παροχή στοιχείων προς οποιαδήποτε δικαστική αρχή του ελληνικού κράτους. Δεν γίνεται αυτό. Όχι. Λέει ότι να παρασχεθούν στοιχεία σε επιτροπές ενδεχομένως. Στους ξένους. Στην επιτροπή που ήρθε. Ακούστε. Τώρα, η κάθε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Όμως εμείς παρέχουμε προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και όταν βγάλουν οι δικαστικές αρχές τα απορίσματά τους και αποφασίσουν να δημοσιεύσουν κάποια από αυτά τα στοιχεία, τότε θα τεθούν και στη διάθεση του ευρύτερου κοινού, μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής. Ναι, τώρα, Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή όταν το σκάφος του λιμενικού πλησιάσει ένα δουλεμπορικό, το λέω εγώ, δουλεμπορικό είναι τώρα αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα ιστιοφόρο, ένα παλιό καράβι, ένα αυτό, που είναι φορτωμένο με κόσμο. Οι εντολές που έχει από την πολιτική και ηγεσία και από τη φυσική του ηγεσία, τη στρατιωτική του λιμενικού, ποια είναι? Διώξτε τους, πετάξτε τους έξω, σώστε τους, ποια είναι, να καταλάβω? Ακούστε. Καταρχάς, κανένας υπουργός και κανένας αρχηγός δεν είναι στο περιστατικό. Άρα υπάρχει η ευθύνη και γι' αυτό και έχουμε και εξαιρετικούς καπετάνιους και κυβερνήτες στα πλωτά σκάφη του λιμενικού. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της διπλανής πόρτας, δεν έρχονται από κάπου μαγικά. Είναι οι συνάνθρωποι μας, είναι οι μαθητές μας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι συγγενείς μας. Αυτοί που βρίσκονται στη θάλασσα, οι οποίοι έχουν τις εντολές και να προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα, αλλά πάνω απ' όλα να προστατεύουν τη ζωή στη θάλασσα. Αν λοιπόν κρίνουν ότι υπάρχει θέμα άμεσης επέμβασης για τη διάσωση, θα προχωρήσουν σε διάσωση. Αν όμως έχουν τη δυνατότητα πραγματικά να σταματήσουν την είσοδο και να αποτρέψουν την είσοδο και να... Να τους πει, παιδιά, εδώ είναι σύνορο, δεν περνάτε. Και στις θάλασσες επιτρέπουν να περιμένουν την τουρκική ακτοφυλακή να έρθει να τους πάρει, θα το κάνουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις, θέλω να σας πω, όχι λίγες, αρκετές θα έλεγα, πολύ περισσότερο από ό,τι θυμάμαι σε προηγούμενη μου θητεία εδώ, τα ίδια τα σκάφη αυτά γυρνάνε την πλώρη τους και επιστρέφουν πίσω προς την Τουρκία. Ναι. Είναι πολλές τέτοιες οι περιπτώσεις, στη Θέα και μόνο ενός περιπολέμου. Να ρωτήσουμε. Υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η συνδρομή από την πλευρά των σκαφών του λιμενικού δεν γίνεται αποδεκτή από τους επιβάτες και τους επιβαίνοντες. Μάλιστα. Δηλαδή αρνούνται την οποιαδήποτε βοήθεια. Λέτε. Σου λέει είμαστε στην ανοιχτή θάλασσα. Πάμε λίγο στα ναύλα. Αξιολογούμε ότι το σκάφος μας είναι αξιόπλο και πάμε. Πάμε λίγο στα ναύλα, στα ακτοπλοϊκά τέλος πάντων εισιτήρια κτλ. Έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, ως σύσταση φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι αποδίδει. Δηλαδή οι εκτόσεις που δόθηκαν είναι πολύ μικρές. Έτσι λέει ο κόσμος, να ξέρετε κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε, άλλωστε μιλάτε με κόσμο καθημερινά. Η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση αντελήφθη ότι υπάρχει μια φοβερή αναντιστοιχία ανάμεσα στα ναύλα και τις δυνατότητες της κοινωνίας. Η κοινωνία έρχεται μετά από έναν βαρύ χειμώνα με αυξημένο πληθωρισμό, με ενεργειακή κρίση και βεβαίως το πορτοφόλια είναι άδεια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μην ξεχνάμε ότι στην ακτοπλοεία, στην ελληνική ακτοπλοεία, ο βασικός πελάτης είναι ο Έλληνας. Βέβαια. Δεν είναι τόσο πολύ. Ο τουρίστας, δεν είναι. Στην Κρήτη, ας πούμε, στα καράβια παίρνω εγώ. Είναι ο Έλληνας. Σπάνια βλέπεις ξένο τουρίστα. Λοιπόν, γιατί οι τουρίστες έρχονται κατευθείαν με τις πτήσεις τσάρτερ προς τα νησιά και τους μεγάλους προορισμούς, στην Κο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Σάμο και οπουδήποτε. Άρα, πού καταλήγουμε τώρα, Υπουργέ, σε σχέση με τα ναύλα? Λοιπόν, ένα λεπτό. Εμείς λοιπόν είπαμε στους ακτοπλοούς ότι αυτές οι τιμές
βρίσκονται σε αναντιστοιχεία με τη δυνατότητα της κοινωνίας και ότι πρέπει να επέμβουν και να προσφέρουν προς την ελληνική οικογένεια ελκυστικότερα πακέτα. Αυτό το οποίο συνέβη σε σχέση με πριν από 15 μέρες είναι ότι σήμερα προσφέρονται στην μέση ελληνική οικογένεια εισιτήρια για συνολικές μετακινήσεις και εννοώ όχι μόνο επιβατών αλλά και του αυτοκινήτου τους μειωμένο κατά 20%. Ναι. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο είναι ασήμαντο ή δεν είναι αποτελεσματικό. Υπάρχουν σήμερα σε όλα τα πλοία της. Άλλος τρόπος, ρε παιδί, να τους πιέστε λιγάκι, δεν πιέστε. Υπάρχει, Υπουργέ, λίγο κάτι να κόψουν ακόμα, ρε παιδί μου. Νομικά, επειδή μιλάμε για μια απελευθερωμένη αγορά. Όχι, δεν χρειάζεται νομία. Τους πείσετε με κάποιο τρόπο, ρε παιδί. Όχι. Κοιτάξτε, το 20% μείωση είναι μια σημαντική μείωση. Κάτι είναι. Τώρα, ναι, αλλά θα σας πω... Μήπως έπρεπε να έχει γίνει από το Μάρτιο αυτό. 20% εδώ εκτός 3 και 5% και πανηγυρίζουμε και βγάζουμε και διαφημίσεις στην τηλεοράση. Σωστό, πουλάμε κάποιο προϊόν με έκπτωση 3 ή 4 ή 5 ευρώ σε σχέση με την τιμή του. Μήπως έπρεπε να έχει οργανωθεί αυτό από το Μάρτιο, κύριε Υπουργέ. Να το, ήταν οι τιμές αυτές. Θα σας πω... Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ. Να σας πω κάτι. Οι τιμές των καυσίμων δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Και το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι εξωγενή και γεωπολιτικά γεγονότα μπορεί να εκτινάξουν τις τιμές μέσα σε ένα βράδυ και να είναι διαφορετικά τα τιμολόγια. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μακροχρόνιο σχεδιασμός. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι σε σχέση με πέρυσι οι τιμές των καυσίμων ήταν σημαντικά κάτω. Εμείς λέμε 45%, αυτοί εκτιμούν ότι είναι γύρω στο 35%. Ότι αυτό θα έπρεπε να αποτυπωθεί στα εισιτήρια. Και νομίζω ότι καταφέραμε να προσφέρεται προς τον Έλληνα καταναλωτή και ιδιαίτερα προς την τώρα το μάθατε και του χρόνου από νωρίς. Από νωρίς αν το ξεκινήσετε και να τους πιέσετε τώρα, λίγο παραπάνω, αλλιώς είναι. Τώρα το έχουν καταλάβει. Εγώ στις 26-27 Ιουνίου ήρθα στο Υπουργείο. Αλήθεια. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας. Θεωρώ λοιπόν ότι καταφέραμε να έχουμε σήμερα καλύτερα πακέτα. Και αν μου επιτρέπετε για ορισμένες γραμμές, όπως αναφέρατε κύριε Καμπουράκη για την Κρήτη, οι τιμές ούτως ή αλλιώς βρισκόντουσαν σε ένα ανταγωνισμό μεταξύ τους. Υπήρχαν εισιτήρια επιβάτη για την Κρήτη στα 30 ευρώ και υπήρχαν και εισιτήρια επιβάτη για την Κρήτη στα 80 ευρώ. Και 90% ανάλογα. Ναι, ναι. Διαφορά 120-130%. Ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, την ώρα αναχώρησης. Εντάξει, εκεί υπάρχει ανταγωνισμός όμως. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Θα τα ξαναπούμε, Υπουργέ μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε και άλλα πράγματα. Πολύ καλημέρα σας. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλά. Αυτό ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα θέμα. Αν όλα καλά. Να έχουμε καλές θάλασσες και να πω και μια κουβέντα προς τους τηλεθεατές σας. Προσοχή στη θάλασσα. Προσοχή ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους ηλικία συνανθρώπους μας, γιατί υπάρχουν πολλά, μα πάρα πολλά περιστατικά πνιγμών ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους γιατί υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνατότητες. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Να είστε καλά.